Και εμείς τώρα μπορούμε να συνδεθούμε, παρακαλώ πολύ, με την Μαρία Ζαχαράκη στην Τουρκία. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Μαρία. Μαρία, έχεις πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σήμερα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έχει ρίξει η Άγκυρα στο τραπέζι μια τρίτη διαμεσολαβητική πρόταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, χθες κάλεσε ουσιαστικά τον Σεργέη Λαυρόφ και τον Δημήτρο Κουλέμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, λοιπόν, προκειμένου να έρθουν εδώ στην Ατάλεια αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί γίνεται ένα μεγάλο διπλωματικό φόρουμ που το κάνει κάθε χρόνο, βέβαια, η Τουρκία, και το βρίσκει σαν ευκαιρία. Όσο μπορούμε, βέβαια, να το ονομάσουμε αυτό ευκαιρία εν μέσω του πολέμου, να έρθουν εδώ και να συζητήσουν με μεσολαβητή, βέβαια, την Τουρκία. Σε επίπεδο όμως υπουργικό, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και όχι σε επίπεδο ηγετών, όπως ήταν οι δύο προηγούμενες προτάσεις της Τουρκίας, μία προπολεμικά και μία στην αρχή του πολέμου, όπου ήθελε ο κύριος Ερντογάν να είναι ο διαμεσολαβητής, ο ειρηνοποιός, και στις άλλες άκρες του τραπεζιού να είναι ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Ζελένσκι. Πάντως, Μαρία, αυτή είναι μια κίνηση στη σκακέρα της διπλωματίας πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή, αν υπάρξουν εικόνες στο έδαφος της Τουρκίας να είναι απέναντι οι δύο υπουργοί εξωτερικών των χωρών που αυτή τη στιγμή αντιμάχονται και να είναι και σε τουρκικό έδαφος, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έχουν κάνει μια πολύ σημαντική κίνηση οι Τούρκοι. Και από ό,τι φαίνεται, την πρώτη στιγμή αυτή ήταν και η στόχευσή τους. Γιατί θέλουν να προβάλλουν ότι συνομιλούν και με τις δύο πλευρές, Μίνα και Βασίλη. Και μπορούν να αναλάβουν και ένα ρόλο διαμεσολαβητικό. Και άρα να συστηθούν μετά στην Ευρώπη και κάπως διαφορετικά. Έτσι, αυτός ήταν ο αρχικός τους στόχος. Να συστηθούν, όπως λες, διαφορετικά, να συστηθούν ότι εμείς είμαστε το κλειδί, το διπλωματικό κλειδί σε αυτή την κρίση ουσιαστικά. Βέβαια, ακόμη δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, πάντως υπήρχε μια θετική απόκριση, θα μπορούσαμε να την πούμε, από την πλευρά της Ρωσίας, γιατί ουσιαστικά η Ρωσία είναι να δεχτεί αυτή την πρόταση. Οι Ουκρανοί πάντα έτσι κι αλλιώς ήταν θετικοί στο να μεσολαβήσει η Τουρκία, θεωρούν ότι η Τουρκία είναι με το μέρος τους, θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί να μιλήσει στον Πούτιν και ίσως να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο. Εδώ ο κύριος Ζελένσκι προημερών ευχαρίστησε προσωπικά τον κύριο Ερντογάν σε συνέντευξη που έδωσε. Έχει πει δύο φορές και χθες μάλιστα συνομίλησε και πάλι ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Ζελένσκι, και εκεί μετά σε tweet πάλι ο Ουκρανός Πρόεδρος εξέφρασε πόσο ευγνώμων είναι απέναντι στην Τουρκία. Πάντως έλεγα λοιπόν ότι η Ρωσία σε μια πρώτη απάντηση από τον μόνιμο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη, τον Γκενάντι Γκατίλοφ, ο οποίος ήταν και πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε λοιπόν ότι βλέπουν θετικά την πρόταση της Τουρκίας για διαμεσολάβηση, ότι είναι καλό, λέει, να συνομιλούν. Ποτέ δεν ήταν κακό να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να διαπραγματευόμαστε. Αλλά βέβαια δεν είναι η επίσημη απάντηση της Ρωσίας και δεν ξέρουμε κατά πόσο γίνει αυτή η συνάντηση. Αν μου επιτρέπεις, Μαρία, για αυτή την τοποθέτηση πάντως της Ρωσίας που μας λες, έχει παίξει και το ρόλο της το γεγονός ότι η Τουρκία από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τις οικονομικές κυρώσεις απέναντι στην Ρωσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το έδαφος το είχε στρώσει η Τουρκία πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσει να φτάσει σήμερα σε αυτές τις τοποθετήσεις και των δύο, και της Ρωσίας δηλαδή και της Ουκρανίας. Δηλαδή, ναι, όλο αυτό το διάστημα που υπήρχε φόβος, θα γίνει, δεν θα γίνει εισβολή, τέλος πάντων υπήρχε μία κρίση, η Τουρκία πάντα ήθελε να παίξει αυτόν τον ρόλο και της ουδετερότητας αλλά κυρίως του κλειδιού, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι εγώ βρίσκομαι στη μέση και ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να σας βρω λύση, μπορούμε να συνομιλήσουμε, μπορώ να επηρεάσω τη μία πλευρά, μπορώ να επηρεάσω την άλλη πλευρά. Αυτό είναι που πάντα ήθελε η Τουρκία, γιατί έτσι ενδυναμώνεται ο ρόλος της. Mm-hmm. Σε μια εμπόλεμη ειδικά κατάσταση, εκείνος που μπορεί να συνομιλήσει και με τους δύο, και όχι μόνο να συνομιλήσει, αλλά και να πείσει ενδεχομένως, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνει η συνάντηση και στο τέλος να μην βγάλει τίποτα, όπως δεν έχει βγάλει ακόμη και η διαπραγμάτευση που γίνεται μέσω της Λευκορωσίας. Ναι, αλλά για φαντάσου, Μαρία, να δεχτούν οι δύο πλευρές και τον Ερντογάν, βέβαια, παραμονές αυτής της συνάντησης,
να πρέπει να παίρνει όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες ή να τον παίρνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τηλέφωνο για να συνομιλήσουν ακριβώς για αυτή τη συνάντηση που θα γίνει σε τουρκικό έδαφος. Ναι, γι' αυτόν θα είναι, θα έλεγα, πολιτική επιβίωση. Βέβαια. Μήνα. Βέβαια. Και μέσα σε ένα εσωτερικό, μια εσωτερική κοινή γνώμη και μια πολιτική κατάσταση, μια πολιτική σκηνή, η οποία ήταν εναντίον του Ερντογάν, λόγω της οικονομικής κατάστασης, λόγω της διπλωματικής απομόνωσης στην οποία είχε περιέλθει η Τουρκία εξαιτίας του Ερντογάν, όπως έλεγε η αντιπολίτευση, όπως επικράτησε ως εντύπωση στην τουρκική κοινή γνώμη. Θα είναι σίγουρα κάποια επιτυχία, αλλά να το δούμε βέβαια. Εγώ να προσθέσω ακόμα, Μαρία, ότι δεν θα είναι μόνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα, σε αυτή την περίπτωση που θα επικοινωνήσουν με τον κύριο Ερντογάν, θα είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Δηλαδή θα είναι όλο το μπλοκ της Δύσης που θα αναγκαστεί να επικοινωνήσει, αν επαναλαμβάνω, αναλάβει τελικώς το ρόλο του δημοσιολαβητή Τουρκία ανάμεσα στην Ουκρανία και Ρωσία. Και μέχρι τότε στον πόλεμο, έτσι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Σε πόλεμο βρισκόμαστε. Οι εξελίξεις είναι δραματικές και είναι γρήγορες που αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Χουλουσία Κάρ, τις οποίες έκανε σήμερα το πρωί. Και εκεί μέσα στα πολεμικά, να το πω έτσι, μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας, υπήρχε και η Ελλάδα. Αλίμονο. Και μάλιστα... δεν θα μπορούσα να ξεχάσει. Αλίμονο. Ήμουν σίγουρη για το σχολείο. Είναι μόνιμη στήλη. Μόνιμη στήλη στις ομιλίες του. Έτσι, Βασίλη. Για να μην ξεχνιόμαστε, Μαρία. Λοιπόν, γιατί και μάλιστα είπε το εξής ο κ. Ζακάρη, οι Έλληνες ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, θεωρεί η Τουρκία και η ερώτηση του Ανατολού έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρεί λοιπόν η Τουρκία ότι η Ελλάδα, παρόλο που υπάρχει τώρα πόλεμος, ότι κάνει κάποιες προκλητικές ενέργειες εναντίον της Τουρκίας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Χωρίς να ονοματίζει ποιες είναι αυτές οι προκλητικές ενέργειες, δεν γνωρίζουμε, αλλά ρωτήθηκε λοιπόν επ' αυτού ο κύριος Χουλουσία Κάρ, τι σχολιάζει για αυτές τις προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας. Και ο κύριος Σακάρ φυσικά απάντησε ότι δυστυχώς, παρόλη την ειρηνική μας προσέγγιση, τις προκλήσεις μας, είπε, τις εκκλήσεις μας για διάλογο, ορισμένοι πολιτικοί, ειδικά στην γειτονική μας Ελλάδα, συνεχίζουν αυτές τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική εις βάρος του ελληνικού λαού, προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, σχεδόν ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Αυτό είπε συγκεκριμένα. Και επίσης, επειδή δημιουργήθηκε και ένας θόρυβος, μια φασαρία να το πούμε έτσι, για έναν χάρτη που προέβαλε το αμερικανικό δίκτυο CBS και σε αυτόν το χάρτη δείχνει την Κωνσταντινούπολη αυτό να είναι ελληνικό έδαφος. Όχι, είναι ένας δεύτερος χάρτης αυτός. Αυτός είναι ο χάρτης που έλεγε τα νησιά που λέγαμε χθες. Ένας άλλος χάρτης έδειχνε την Κωνσταντινούπολη, ναι Μαρία. Ναι. Έδειχνε λοιπόν την Κωνσταντινούπολη ότι είναι ελληνικό έδαφος. Προκειμένου το CBS, το αμερικανικό δίκτυο, έδειχνε ότι πώς η Τουρκία τελικά αφήνει ή άφηνε πριν λίγες ημέρες τα ρωσικά πλοία να περνούν από τα στενά του Βοσπόρου. Και εκεί έδειχνε την Κωνσταντινούπολη με χρώμα, όπως έδειχνε και τον υπόλοιπο χάρτη της Ελλάδας, με πορτοκαλί χρώμα τέλος πάντων. Και το σχολίασαν εδώ πάρα πολύ στην Τουρκία και μάλιστα παρενέβη ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Φαχρετίν Αλτούν, και απέτησε από το αμερικανικό κανάλι να διορθώσει αυτό το λάθος για την Κωνσταντινούπολη και επίσης να ζητήσει και συγγνώμη. Κάτι που έκανε το CBS. Γιατί είπε, συγγνώμη, ήταν κάποιο λάθος από εμάς που χρωματίστηκε με το ίδιο χρώμα η Κωνσταντινούπολη όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Κάρ λοιπόν είπε ότι σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, ένα μέρος της Τουρκίας προβλήθηκε στο χάρτη του CBS ως έδαφος της Ελλάδας. Και αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, δήλωσε. Δηλαδή το κλιμάκωσε και αυτός, το θεώρησε πολύ σοβαρό λάθος και μάλιστα σε μια περίοδο που η επικοινωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, είπε, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, είναι απαράδεκτο να μην σε βλέπουν, να μην σε γνωρίζουν ή να σε αγνοούν, εννοεί την Τουρκία.
ότι οι Αμερικανοί το έκαναν αυτό κατά κάποιο τρόπο ή χωρίς τρόπο το έκαναν επίτηδες κατά της Τουρκίας, ότι δεν αναγνωρίζουν ότι τώρα βλέπουμε το χάρτη αυτό λοιπόν. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή γιατί φτάνει κανονικά μέχρι Θράκη, είναι... μετά το τουρκικό κομμάτι, και... αλλά το κομμάτι της Κωνσταντινούπολης είναι με το πορτοκαλί χρώμα που είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Πορτοκαλί της Ελλάδας, έτσι, ναι. Και έγινε ολόκληρη ιστορία εδώ. Τελικά το κανάλι αυτό ζήτησε συγγνώμη, αλλά οι Τούρκοι πολιτικοί το ανεβάζουν. Ανεβάζουν τους τόνους, θεωρώντας ότι έγινε επίτηδες όλη αυτή η ιστορία και ότι οι Αμερικανοί θεωρούν την Κωνσταντινούπολη ακόμη ότι είναι ελληνικό έδαφος. Μάλιστα. Κρατάμε πάντως και τις δηλώσεις του ΑΚΑΡ ότι είμαστε προκλητικοί, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ότι βάζουμε λάδι στη φωτιά. Και ότι ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Ναι. Ρίχνουν λάδι περισσότερο στη φωτιά και ιδιαίτερα εν μέσω πολέμου. Μάλιστα. Το θέμα είναι να μάθουμε και τι λάδι ρίχνουμε στη φωτιά. Δηλαδή, για ποιο λόγο το ρίχνουμε το λάδι στη φωτιά. Γιατί προφανώς εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και τι... πώς προκαλούμε αυτή την. Κυρίως και αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα.